Το πρωί του Σαββάτου, οι ποιμένες των χριστιανικών κοινοτήτων της Κέρκυρας, η Ιερά Μητρόπολη Κέρκυρας, Παξών και Διαποντίων Ίσων, Καθολική Αρχιεπισκοπή Κέρκυρας, Αγγλικανική Εκκλησία και Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία απίφθηναν μήνυμα για την ειρήνη και την ασφάλεια στον κόσμο από τον ναό του Αγίου Γεωργίου στο παλαιό φρουρείο της Κέρκυρας. Αγαπητές και αγαπητοί μας, εδώ και 2 δεκαετίες η ημέρα προσευχής για την ειρήνη στον κόσμο που οργανώνει η Καθολική Εκκλησία στη Κέρκυρα και πλαισιώνεται από τους εκπροσώπους των χριστιανικών ομολογιών που διακονούν στο νησί, δίνει την ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να μαρτυρήσει πως η πορεία προς την ενότητα και την πλήρη κοινωνία ανάμεσα στους χριστιανούς, όπως την ευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, προσευχόμενος στη παραμονή του πάθους του, επιτυγχάνεται κυρίως με την επίτευξη αληθινών, ανυπόκριτων, ανυστερόβουλων και ειλικρινών σχέσεων, η οποία έρχεται ως συνέχεια των ετησίων συναντήσεων στις οποίες η Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Ίσων πάντοτε συμμετείχε, ακριβώς για να δηλώσει με την παρουσία της τόσο τη συμπαράστασή της στην κοινότητα των αδελφών μας Ρωμαιοκαθολικών, όσο και σε όλα τα χριστιανικά δόγματα με τα οποία έχουμε εξαιρετική συνεργασία και συνυπάρχουμε εν αγάπη και ειρήνη. Αυτή την αγάπη και την ειρήνη θα ευχόμασταν να τη συναντήσουμε και στην Ουκρανία και στον κόσμο όλο, και αυτή είναι η προσευχή μας. Ως Ευαγγελική Εκκλησία θέλουμε να ακούσουμε το κάλεσμα του Τριαδικού Θεού και το μήνυμα ελπίδας και ειρήνης που ευαγγελίζεται η ενσάρκωση του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο προφήτης Ισαΐας λέει: «Αυτός θα κρίνει ανάμεσα σε πολλούς λαούς, το δίκαιο θα αποδώσει σε έθνη δυνατά. Τότε τα ξύφη τους θα τα σφυριλατήσουν σε άρωτρα και τις λόγχες τους σε δρεπάνια. Ξύφος δεν θα σηκώνει το ένα έθνος ενάντια στο άλλο και πια δεν θα μαθαίνουν να πολεμούν». Many of us will have troubled hearts as we watch with horror the attack by Russia on Ukraine. Πολλοί από μας έχουμε ταραχή στην καρδιά μας καθώς βλέπουμε την σύραξη μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. As we have already said, this attack is an act of evil, imperiling as it does the relative peace and security that Europe has enjoyed for so long. Αγαπητές αδελφές και αδελφοί μου, διανύουμε την περίοδο της Τεσσαρακοστής, μία από τις ιερότερες περιόδους της ζωής κάθε χριστιανού, και η καρδιά μας ματώνει για άλλη μία φορά από τις εικόνες μίσους, πόνου, οδύνης, απελπισίας και φόβου που μονοπολούν την ενημέρωση τον τελευταίο καιρό. Διαρκώς και ένας πόλεμος σε κάθε γωνιά της γης, μία απειλή, μία διεκδίκηση να προκαλεί και να πληγώνει. Κάθε πόλεμος αφήνει τον κόσμο χειρότερο από ό,τι στην κατάσταση στην οποία τον βρήκε. Την πρωτοβουλία αυτή έκλεισε η Παιδική Χοροδία Κέρκυρας, ερμηνεύοντας 2 σχετικούς ύμνους, τους οποίους εξέφρασε και στην νοηματική γλώσσα.